Γεια σας, ρε παιδιά. Καλώς ήρθατε. Θα είναι σαν μια ωραία εξομολόγηση όλο αυτό. Μπορεί και ερωτική, γιατί υπάρχει πολλή ενέργεια τριγύρω. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνετε. Το αντιλαμβάνεστε. Με συγκινεί βαθιά, βαθιά όμως, όχι αστεία, ένας στίχος του Παρασκευά Καρασούλου. Το έχει τραγουδήσει η Δήμητρα Γαλάνη. Πάει κάπως έτσι. Τα πιο μεγάλα θαύματα, στα πιο μικρά τα πράγματα, πάντα η ζωή τα κρύβει και αθόρυβα τα σμίγει. Ήμουν πάντα ένα αθόρυβο πλάσμα, δεν ήμουν δηλαδή παιδί της φασαρίας, και ας μεγάλωσα σε ένα φωνακλάδικο σπίτι. Για όλες τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου μέχρι τώρα, δεν έκανα ποτέ στρατηγικά σχέδια, ούτε κόλπα, ούτε μαγκές, ούτε καθόμουν με τις ώρες να σκέφτομαι τι έρχεται, πώς θα το πολεμήσω κτλ. Όλα έβγαιναν όπως το νερό μέσα από τη γη. Έτσι. Τελείως ασυνείδητα, ρε παιδάκι μου, γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρετε, μέσα μας κοχλάζουν συνεχώς διάφορα πράγματα. Τσουπ, λοιπόν, ξυπνάω ένα πρωί, 15 Μαΐου ήταν, και ήμουν και εγώ 15 ετών, και λέω θα γίνω χορτοφάγος. Χωρίς να με παρασύρει τότε κάτι, ας πούμε, καμιά ενέργεια, καμιά μόδα, δεν υπήρχε τότε. Ας πούμε, όλη αυτή η υπερπληροφόρηση για τη χορτοφαγία, για τα κρέατα, αυτή η πολεμική, τα ντοκιμαντέρ. Ξυπνάω ένα πρωί και λέω θα γίνω χορτοφάγος. Βέβαια, για να είμαι ακριβής σε αυτά που λέω, από μωρό παιδί είχα μία αποστροφή και για τα κρέατα και για τα ψάρια. Μπορεί στην προηγούμενη ζωή να ήμουν Ινδός. Μπορεί να ήμουν και ο Χακίν Φίνιξ, ο οποίος είναι επίσης χορτοφάγος. Μπορεί η ζωή να μου επιφυλάσει κάτι τέτοιο, να γίνω κανένα τζόκερ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ως τα 10 μου, όλος ο οικογενειακός θείασος, δηλαδή η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, η θεία του μπαμπά μου, ο ξάδερφος της θείας του μπαμπά μου, ο μπατζανάκης της θείας του ξαδέρφου της μηγιάς μου, του μπαμπά μου κτλ. Όλοι ήταν από πάνω μου, με καταπίεζαν να φάω κρέας. Και εγώ, ξέρω εγώ, το καταβρόχτιζα κάποιες φορές για να τους φορτωθώ, είχα βαρεθεί. Ή μάζευα χούφτες κοτόπουλο και χούφτες ψάρια και χούφτες μπριζόλες στα χέρια μου και πήγαινα μετά και τα φύτευα μέσα στις γλάστρες. Και περίμενα μετά με την παιδική μου ωφέλεια να βγει το καινούριο φυτό, το δικό μου υβρίδιο, δηλαδή να βγει μια γαρδένια ή μάλλον όχι, να βγει ένα κοτόπουλο που να μυρίζει γαρδένια. Ή να βγει μια μπριζόλα στο χρώμα του τριαντάφυλλου. Ή να βγει, ρε παιδάκι μου, ένα λιθρινό ζουμπούλι. Περίμενα τέτοια, γιατί είχα μια έφεση προς τη γενετική και προς την κυπουρική ταυτόχρονα. Ήταν μια πετριά που κουβαλάμε συνήθως μέσα στον ωραίο μας αφελή παιδικό και γεμάτο φαντασία εγκέφαλο. Χρόνια αργότερα, σε μια άλλη επανεκκίνηση της ζωής μου, σε ένα άλλο reboot, γράφω ένα κείμενο σατιρίζοντας αυτό το διατροφικό μας αδιέξοδο, όλη αυτή την παραζάλη με την υγιεινή διατροφή και τη χορτοφαγία και την πολεμική και όλα αυτά, και το υπαρξιακό μαζί. Έβαλα δηλαδή μέσα και πνεύμα και σάρκα και ύλη. Η παράσταση αυτή είχε τίτλο «Αγελάδες και διαφωτισμός», δηλαδή ο πλήρης σουρεαλισμός. Ήταν η παράσταση αυτή ο βατήρας για να ανεβώ στη σκηνή. Μπορεί στην προηγούμενη ζωή να ήμουν Ινδός, το έχω σκεφτεί αυτό. Οι γονείς της μαμάς μου ήταν κτηνοτρόφοι. Υπάρχει μια δική μου φωτογραφία, βρέφος, να είμαι ξαπλωμένος στη ράχη της Αγελάδας. Οπότε καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε από πολύ μικρή ηλικία μια σχεδόν μεταφυσική σχέση με αυτό το πλάσμα. Ναι, μπορεί να είμαι Ινδός, δεν ξέρω. Έγινα χορτοφάγος πρωτού αντιληφθώ τι γίνεται λοιπόν. Και αποφάσισα όλο αυτό το πράγμα να το κάνω παράσταση και να το συχτηρίσω και να το σατιρίσω και να το διακομωδήσω. Έχετε κλωτσίσει ποτέ την Άγγελα Μέρκελ? Έτσι δυνατά, ας πούμε. Μπουφ, Άγγελα. Όχι. Το έχω κάνει. Είχα βαφτίσει Άγγελα Μέρκελ το ψυγείο που είχαμε στο πατρικό σπίτι, το οποίο ήταν γερό, γερμανικό και τίγκα στα κρέατα. Άρα το ένιωθα εχθρικό μαζί μου. Και πήγαινα και έκανα διάφορες προπονήσεις απάνω του, επάνω στην Άγγελα Μέρκελ. Περνάμε όλοι τέτοιες φάσεις μέσα στη ζωή μας, που όλα τα αντικείμενα και όλα τα υποκείμενα μέσα στο πατρικό σπίτι μας νευριάζουν, μας θυμώνουν, θέλουν να τα ξεφορτωθούμε όλα, να ζήσουμε τη δική μας ζωή, να κάνουμε μια νέα αντίθεση αρχή. Κάπως έτσι αθόρυβα το έζησα εγώ αυτό το έργο μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Ξυπνούσα ένα πρωί λοιπόν και τα άλλαζα όλα. Το μεγαλύτερο μου όπλο, εκτός από την υπομονή, είναι, θέλω να πιστεύω, και το χιούμορ. Κόντρα στο βαθιά, μελαγχολικό μου εαυτό,
Έχω βρει αυτόν τον εξισορροπιστή, αυτό το μικρό θαύμα, αυτή τη λεπτομέρεια, ξέρετε, που είναι το χιούμορ, που σου δίνει ενέργεια, ρε παιδάκι μου, που σε κάνει να βλέπεις την πραγματικότητα και τη ζωή με ένα τελείως διαφορετικό βλέμμα και σε σώζει. Σε σώζει πάντα και κάτι ακόμα. Να ακούς την επιθυμία σου. Να ακούς την καρδιά σου. Έγινε χορτοφάγος μέσα σε ένα σπίτι όπου τα κρέατα και τα ψάρια ήταν στην πρώτη γραμμή. Ένα. Παράτησε τη νομική γιατί δεν μπορούσαμε τίποτα να με ονειρευτώ δικηγόρο. Σκεφτείτε δικηγόρο με αυτό το σουλούπι. Μπήκα στη δημοσιογραφία, αλλά δεν έκανα ποτέ το δημοσιογράφο με τη συμβατική έννοια. Κάποια στιγμή γύρισα στον καθρέφτη και είπα «Είμαι τυχερό αγόρι, σαββατογεννημένο». Όταν το ένιωσα αυτό, λοιπόν, πήρα ενέργεια, πήρα θάρρος και άρχισα να κάνω το κεφαλιού μου. Στη δημοσιογραφία, για παράδειγμα, δεν βρέθηκα ποτέ, ξέρετε, σε μια συνθήκη να κάνω δικαστικό ρεπορτάζ, να κάνω πολιτικό ρεπορτάζ, να κάνω οικονομικό ρεπορτάζ. Όλα αυτά, ξέρετε, χασμουριέμαι. Πάντα, ρε παιδάκι μου, έκανα το κεφαλιού μου. Και αυτό δεν είναι απλά σπουδαίο. Δεν είναι μικρό θαύμα, δεν είναι ζωή, δεν είναι ενέργεια, είναι πολλά, είναι όλα μαζί. Είναι σχεδόν ειδονιστικό να κάνεις το κεφαλιού σου προχωρώντας. Κάπως έτσι μπλέχτηκα με τις ταξιδιωτικές εκπομπές. Αθόρυβα επίσης. Δεν το είχα ονειρευτεί, δεν το είχα σχεδιάσει. Ξαφνικά δέχομαι μία πρόταση. Φαντάζομαι οι άνθρωποι κάτι είχαν δει απάνω μου, η παραγωγή δηλαδή, το κανάλι κτλ. Και μου πρότειναν να κάνω μία ταξιδιωτική εκπομπή. Φορτωθήκαμε λοιπόν σάκους στην πλάτη, συνεργεία, κάμερες, τον εξοπλισμό και αρχίσαμε να κάνουμε ταξίδια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ταξίδια από τα βουνά της Ξάνθης, από τα βουνά, ξέρω εγώ, των Γρεβενών, μέχρι το βυθό της Ρόδου. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, λοιπόν, κάναμε απίστευτα μίλια. Η εκπομπή λεγόταν Οξυγόνο και μάλιστα στους τίτλους της εκπομπής έβγαινα και έλεγα εγώ το σύνθημα της εκπομπής. Ήταν «Άνθρωποι, ανάσες, πολιτισμός». Σε θάλασσες, βουνά και αστικά κέντρα. Αυτή ήταν μια εξαιρετική περιπέτεια. Έχω πετάξει με ανεμόπτερο πάνω από το Μεσολόγγι. Εγώ, ναι. Εγώ που δεν μπορώ ούτε τα κορδόνια μου να δέσω. Ειλικρινά. Δυσκολεύομαι, γι' αυτό φοράω πάντα παπούτσια που έχουν ελαστικά κορδόνια. Έχω κάνει κάνιονινγκ στα φαράγγια της Βρετανίας σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς ένα πράγμα. Επικίνδυνες αποστολές με το τσουβάλι, ε. Πίστευα ότι ήμουν ο Τόμ Κρούζ, ρε παιδάκι μου. Είμαστε στα μετέωρα και κάνουμε γύρισμα. Όχι στα μοναστήρια προσευχές, αναρρίχηση. Ήταν ένα γύρισμα που το θυμάμαι πάντα και ανατριχιάζω σχεδόν γιατί δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Σχεδόν έβαλα τα κλάματα, δεν άντεχα. Ξέρετε, να σε κινηματογραφούν γύρω 4-5 κάμερες, να είναι εκπαιδευτές, να είσαι δεμένος και να κρέμεσαι από ένα βράχο και όλοι να σου φωνάζουν κρατήσου. Από πού, ρε παιδιά? Δεν υπήρχε τίποτα να κρατηθώ. Ο βράχος ήταν λίος, κάθετος, κάτω το χάος. Σώθηκα και έκανα υπανεκκίνηση. Ακόμα ένα reboot. Αυτό κινηματογραφήθηκε ακριβώς όπως σας το λέω, με αυτή την ένταση, με αυτό το πανικό στο βλέμμα. Εγώ να μέσα χαμένος, κινηματογραφήθηκε και το κρατήσαμε μέσα στην εκπομπή. Θυμάμαι τότε είχα πάρει και θάρρος, τρελό θάρρος δηλαδή. Είχα στο φινάλε της εκπομπής εξοικειωθεί τόσο με τον εξοπλισμό και τους βράχους και όλη αυτή την ενέργεια και γύρισα ανάποδα, τούμπασα την νυχτερίδα. Ξέρεις, έκανα αυτό το πράγμα, δηλαδή κρεμάστηκα ανάποδα και από κάτω το απέραντο βουνό, το χάος, ξέρω εγώ, το μηδέν, το όλα μαζί. Απίστευτη ενέργεια, πραγματικά restart, πραγματικό, κυριολεκτικό restart. Τα τελευταία 4 χρόνια, ακολουθώντας είμαι σίγουρος μια παιδική μου επιθυμία, άρχισα να κάνω αυτές τις παραστάσεις. Δεν το λέω stand-up comedy γιατί νομίζω ότι είμαι κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ακολουθώ αυτή την οδηγία του stand-up comedy. Κάνω storytelling, μπορεί. Αφηγούμε ιστορίες πάντα με έναν κωμικό τρόπο. Πάντα δηλαδή μου αρέσει να ανατρέπω την πραγματικότητα. Πάντα μου αρέσει να διακομωδώ την πραγματικότητα, να σατιρίζω, να αυτοσαρκάζομαι. Αυτό είναι το ωραίο στοιχείο. Και γράφω συνέχεια ιστορίες. Γράφω, για παράδειγμα, κάθε πρωί που ξυπνάω τα όνειρά μου. Τι έχω δει μέσα στη νύχτα. Τα όνειρά μου συνήθως είναι απλές ιστορίες, δηλαδή δεν βλέπω επικά πράγματα. Ξέρεις, Αρμαγεδόν, κτίρια να καταραίουν, βάρκες και καράβια να βουλιάζουν, τρένα να συγκρούνται. Όχι, τα δικά μου όνειρα είναι κάτι σαν τις ταινίες του Woody Allen, είναι κάτι σαν τα σενάρια του Νίκου Τσουφόρου, είναι σαν τους απαράδεκτους της Δήμητρας Παπαδοπούλου, είναι σαν τους Monty Python. Κάτι τέτοια πράγματα βλέπω στον ύπνο μου και το πρωί ξυπνάω και τα γράφω. Γράφω διαρκώς. Αυτές οι ιστορίες λοιπόν, κάποια στιγμή.
ήρθαν και έγιναν παράσταση. Γιατί το χιούμορ είναι πραγματικό ταλέντο επιβίωσης. Το καταλαβαίνετε όταν μοιράζεστε με τους φίλους σας ένα αστείο και αμέσως αλλάζει τελείως το μαγνητικό πεδίο από τα χαμόγελα, από τα γέλια, τα 38 γέλια ή τα ήπια γέλια. Στο σχολείο ήμουν μελαγχολικός εγώ. Μην νομίζετε τώρα ότι ήμουν η ψυχή της παρέας. Ήμουν όπως είναι η συνεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τσιτσάνη, ακριβώς αυτό το πράγμα. Κάποιες φορές όμως με έπιανα ο διάολος και στη διάρκεια του μαθήματος, όταν πάθαινα αυτή την πλήξη, έγραφα ερωτικά γράμματα από τον τάδε συμμαθητή μου στην τάδε συμμαθήτρια, χωρίς να το γνωρίζουν μεταξύ τους, και τα μοίραζα, εγώ τους τάδινα. Γινότανε το σώσε μέσα στην τάξη, όλοι έψαχναν να βρουν τον ένοχο, και αυτό το σιγανό ποταμάκι που λέγεται Κωστής καθόταν στην άκρη και χασκογελούσε. Κάπως έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας με την παρέα, φοιτητές πια, αρχίσαμε να γράφουμε σενάρια διακομωδώντας τα πάντα. Αν θέλετε, κλασικές ταινίες που αγαπήσαμε. Την Καζαμπλάνκα, για παράδειγμα, που είναι ένα ωραίο film noir. Κάναμε, λοιπόν, κινηματογραφήσαμε την παροδία της Καζαμπλάνκα. Κάναμε παροδία της ταινίας thriller, κάργα thriller. Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Εγώ θυμάμαι σε αυτή την παραγωγή, την υπερπαραγωγή που κάναμε, έκανε ένα βρικόλακ που ήταν φτιστός η Αλίκη Βουλιουκλάκη. Μα το Θεό. Με την παρέα μου νομίζαμε ότι ήμασταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Γούντι Άλεν, δεν ξέρω εγώ τι είχαμε στο μυαλό μας. Είχαμε φτιάξει και μια ομάδα, το όνομά της, Νυχτογούρουνα. Τα Νυχτογούρουνα μαζευόμαστε που και που, βάζουμε το DVD να παίζει και βλέπουμε αυτές τις παλιές και ωραίες ιστορίες. Φυσικά γελάμε μέχρι δακρύων και συγκινούμαστε και λέμε ότι εντάξει, κάνουμε ωραίο ταξίδι, ρε παιδιά. Οι περισσότεροι σε αυτό το ταξίδι, νομίζουμε ότι θα γλιτώσουμε, ξέρω εγώ, από την παιδική μας επιθυμία. Στην πορεία της ζωής κάνουμε άλλα πράγματα, ναι. Αλλά νομίζω, έχω την αίσθηση, ρε παιδάκι μου, ότι αυτά που ονειρευτήκαμε πιτσιρικάδες, αν δεν γίνουν κάποια στιγμή πράξη, έστω δοκιμή, έστω απόπειρα, πάντα θα μας κυνηγάνε, πάντα θα πεινάνε μέσα μας και πάντα θα σκοντάφτουμε απάνω τους. Ήθελα να γίνω ηθοποιός. Υπέκυψα στη λογική των μεγάλων και πρόδωσα τη φαντασία μου. Το έκανα. Το παραδέχομαι να φύγει από πάνω μου, το μοιράζομαι μαζί σας. Μου λέγανε πήγαινε να γίνεις δικηγόρος. Έστρεψα, πήγα όμως, έκανα τη διαδρομή μέσα από μια δική μου οδό, γιατί πάντα το σώμα μου και το μυαλό μου μέχρι τώρα βρίσκουν τη λύση. Μου δείχνουν, ρε παιδάκι μου, μια διαδρομή, γιατί αλλιώς τρελαίνεται το μυαλό και το σώμα. Ξέρεις, όλα αυτά σωματοποιούνται και μπορεί να πάθεις και καμιά ζημιά. Πάντα υποβάλλω τον εαυτό μου σε τέτοιες ιστορίες και σε τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή, δεν κάθομαι ποτέ ήσυχος. Γιατί δεν υπάρχει ησυχία. Νομίζω ότι και 90 ετών να γίνουμε, reboot θα κάνουμε, γιατί πάντα θα μας λέει ο μέσα μας εαυτός, ησύχασε, δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Στο «Απόψε κάνεις μπαμ», προβάλλεται στην ΕΡΤΡΙΑ, κάνω συχνά τέτοιους διαλόγους με τους καλεσμένους μου, διάλογοι οι οποίοι πολύ συχνά θυμίζουν σύριαλ. Δηλαδή είναι σαν ατάκες από διάφορες ταινίες, σαν ατάκες από ένα κωμικό, βαθιά κωμικό σύριαλ, αλλά με πολύ υπαρξιακό περιεχόμενο. Όταν πέθανε η μαμά, μέσα σε αυτό το υπαρξιακό τώρα περιεχόμενο που έλεγα, και το αδιέξοδο. Η μαμά έφυγε πριν από 3 χρόνια. Μέσα στην Οδύνη, τα κλάματα και το πένθος, βρήκα το δικό μου νερό μέσα από το χιούμορ. Άρχισα να γράφω την κρουαζιέρα, μια παράσταση που δεν ήταν εύκολη καθόλου. Δεν ήταν καθόλου εύκολη ιστορία. Αλλά ήθελα οπωσδήποτε να βγάλω τη γλώσσα μου στο θάνατο, να τον κοροϊδέψω, να διακομωδήσω όλη αυτή τη συνθήκη για να φύγει από μέσα μου όλο αυτό το τοξικό. Η κρουαζιέρα είναι ένα κωμικό θρίλερ. Είναι κάτι ανάμεσα στον Τιτανικό, το βλέπω το θάνατό σου και το πλοίο της αγάπης. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν. Εγώ αφηγούμε ιστορίες που φλερτάρουν με την καταστροφή ή με το θάνατο. Η ζωή είναι. Το έχει πει πολύ ωραία ο Στίβεν Χόκινγκ. Η ζωή θα ήταν τραγική αν δεν ήταν αστεία. Νομίζω ότι μέσα μου υπακούω αυτή την οδηγία. Το έργο λέγεται κρουαζιέρα γιατί η μαμά, όταν πέθανε η γιαγιά, ήρθε και μας είπε: Η γιαγιά δεν πέθανε, μην ακούτε ιδίες. Η γιαγιά πήγε κρουαζιέρα. Η μαμά έκανε πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μας απομονώσει από μια σκληρή και βάρβαρη πραγματικότητα. Από την κοιλιά της μαμάς μας, λοιπόν, μέχρι τον πρώτο μεγάλο έρωτα. Από την υπηαγωγείο μέχρι την πρώτη μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε πως υπάρχει πολύ ωραίο ταξίδι, είναι συναρπαστικό. Πολλές φορές νομίζουμε μεγαλώνοντας ότι σοβαρεύουμε, ότι ξεχνάμε το παιδί,
Δεν με συμφέρει και δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι. Το παιδί μέσα μας εννοώ. Είμαι ανθρακορύχος σε αυτή την εργασία. Δηλαδή, δεν θέλω ποτέ να χαθεί η βαθιά, η εσωτερική μου σύνδεση με τον πιτσιρικά Κωστή. Θέλω να είναι μέσα μου δροσερός, δημιουργικός και να μου ανοίγει συνέχεια καινούργιες παλαβές πόρτες, άλλες ιστορίες. Ανορθόδοξα πράγματα, ρε παιδάκι μου, καινούργια. Είμαι πάντα έτοιμος και για μεγάλους έρωτες. Είμαι πάντα έτοιμος να σκαρφαλώσω στα μετέωρα. Είμαι πάντα έτοιμος, λοιπόν, να κάνω τη σκανδαλιά όπως μέσα μου την εκφράζει ο πιτσιρικάς Κωστής. Στους καλεσμένους μου, στο απόψε κάνεις μπαμ, κάνω πολύ συχνά την ερώτηση «Τι είναι για σένα ευτυχία? Υπάρχει ευτυχία? Υπάρχει αυτό που λέμε νόημα της ζωής?» Αν βάλετε στη σειρά όλες αυτές τις απαντήσεις, όλες οι εκπομπές υπάρχουν στο Web TV Dessert, αν βάλετε στη σειρά όλες αυτές τις απαντήσεις, λοιπόν, θα φτιάξετε μια απίθανη συλλογή κοσμημάτων και θα γελάσετε πάρα πολύ. Να το ξέρετε. Εμένα, αν με ρωτήσετε τώρα, ποιο είναι, ρε Κωστή, το νόημα της ζωής, θα σας πω μία λέξη, μία μαγική λέξη, που συχνά την προσπερνάμε. Το όνειρο. Το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, ναι, το όνειρο αυτό το απατηλό, το όνειρο δεμένο στο μουράγιο, ναι. Το όνειρο. Ό,τι ονειρευτούμε, σε όποια ηλικία, είτε 15, είτε 35, είτε 185, ό,τι ονειρευτούμε, αν δεν το δοκιμάσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, αυτό θα πεινάει διαρκώς μέσα μας, πιστέψτε με. Το όνειρο είναι σαν το νερό, δηλαδή ψάχνει διαρκώς τρόπο να βγει στην επιφάνεια. Αυτή είναι η λογική του, αυτή είναι το παράλογό του, αυτό είναι το θαύμα του. Αξίζει να ρισκάρουμε, για όποιο όνειρο έχουμε στο κεφάλι μας. Αξίζει να ρισκάρουμε και ας φάμε χώμα. Θα υπάρχει πάντα ένας δικός μας χρόνος για να κάνουμε reboot και για να κάνουμε επανεκκίνηση. Κάθε πρωί που ανοίγουμε τα μάτια μας, και αυτό είναι μια σπουδαία επανεκκίνηση, το καταλαβαίνεις αυτό μεγαλώνοντας. Κάθε πρωί που ανοίγεις τα βλέφαρά σου, επανεκκίνηση, reboot. Ολόκληρος ο πλανήτης τώρα θα μπορούσε να κάνει reboot, θα μπορούσε να κάνει επανεκκίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δείξουμε εμπιστοσύνη σε τέσσερα πλάσματα. Στην Γκρέτα Τούμπερκ, στον Στέφανο Τσιτσιπά, στον εαυτό μας και στον πεντάχρονο ανιψιό μου τον Γιώργη. Είναι οι πρώτοι Σούπερμαν που μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη μεγάλη ώρα. Γιατί είναι μεγάλη ώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο στίχος του Άκη Πάνου και είναι ωραίο σύνθημα ζωής. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η θάλασσα που έπαιζε τόση ώρα, Θανάση και αγαπημένοι μου φίλοι, είναι τελείως reboot κατάσταση. Έχει δηλαδή μια ησυχία, μια ηρεμία, έχει κύματα, έχει τρικυμίες. Έχει αυτόν τον μπαφλασμό των κυμάτων. Η θάλασσα δηλαδή είναι ένα διαρκές reboot. Γεια σας.